Welcome to another Greek-speaking video with subtitles by Hellenika. Today we explore an urban legend describing how a now beloved item was introduced to the Greek population after the Greek War of Independence. Before we get started, make sure to like, comment, subscribe, and check the description for your Udemy discount and many more helpful links. Ο εισαγόμενος θησαυρός. Το φορτίο με τα μήλα του διαβόλου έφτασε στην κεντρική πλατεία του Ναυπλίου, της πρώτης πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους. Κόσμος μαζεύτηκε γύρω από τα κάρα, ίσως από περιέργεια, για να δουν τι αγαθά προσέφερε με τόση γενναιοδορία ο κυβερνήτης στον λαό του. Το πλήθος απομακρύνθηκε από τα κάρα με την ίδια ταχύτητα που τα προσέγγισε, περιφρονώντας τα αγαθά που μετέφερε. Τι κι αν τους τα προσέφεραν δωρεάν για δοκιμή, οι πολίτες είτε απέστρεφαν το βλέμμα τους, είτε έπαιρναν διστακτικά τα καφάσια και πετούσαν το περιεχόμενο στα σκουπίδια. Μια ζητιάνα που περνούσε από το σημείο έτρεξε να προμηθευτεί τους ξακουστούς βολβούς της Νοτιού Αμερικής που δίνονταν δωρεάν. Στο θέαμά τους όμως αποχώρησε μαζί με το πλήθος. Δυσκολευόταν να αναγνωρίσει τους βολβούς κάτω από τα στρώματα χώματος. Τα κάρα ήταν γεμάτα σκουλίκια. Το θέαμα δεν ήταν παρά μακάβριο. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας δεν περίμενε αυτή την αντίδραση από έναν επαναστατημένο λαό. Θα περίμενε κανείς ότι θα έδειχναν ενδιαφέρον σε κάτι καινούριο. Οι πατάτες είχαν ήδη γίνει ανάρπαστες στη Βόρεια Ευρώπη και για τον Καποδίστρια τα γεώμυλα ήταν μια οικονομική λύση για να θρέψει τον πεινασμένο λαό της Ελλάδας. Μιμούμενος στις τεχνικές του Φρυδερίκου του Δεύτερου της Προσίας, ο κυβερνήτης της Ελλάδας βρήκε τον κατάλληλο τρόπο να πείσει τους πολίτες να δοκιμάσουν τις πατάτες. Τη μέθοδό του θα ζήλευε και ο καλύτερος σύγχρονος μαρκετίστας. Με κυβερνητική διαταγή, οι πατάτες μεταφέρθηκαν σε αποθήκες, τις οποίες τώρα φρουρούσαν φύλακες μέρα και νύχτα. Το κράτος αντιμετώπιζε τις πατάτες ως πολύτιμο αγαθό, πείθοντας τον κόσμο για την αξία τους. Αν και το κόστος τους ήταν μικρό, η παρουσία τους φτωχή και η θρεπτική τους αξία μέτρια, ο λαός πίστηκε πως οι πατάτες ήταν η νέα γαστρονομική απόλαυση της Ευρώπης. Τα μήλα του διαβόλου, όπως κάποιοι τις αποκαλούσαν, έγιναν πράγματι ο απαγορευμένος καρπός που όλοι ήθελαν να δοκιμάσουν. Και κάπως έτσι, οι πατάτες εντάχθηκαν στο ελληνικό διαιτολόγιο. Had you heard of this anecdote before? You can leave a comment down below. If you enjoyed watching this video, make sure to like and subscribe. In the description, you will find many helpful links, including your Udemy discount for learning Greek with me, along with my book Stories to Learn Greek. See you again with another video.